23 χρόνια μετά, καταφέραμε με τον Νίκο να ξανανεβάσουμε τους δαίμονες. Με μια ομάδα 80 περίπου ανθρώπων, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Τα πράγματα δείξαν ότι τότε ο κόσμος το αγάπησε, ενώ τώρα το αποθέωσε. Οι δαίμονες για μένα και τον Νίκο είναι ένα έργο ζωής. Είναι η πρώτη και μοναδική, original θα έλεγα, rock opera που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Η μουσική είναι υπέροχη και η ιστορία του Σταύρου του Σιδερά, συναρπαστική. Τα δύο μαζί κατάφεραν να αγαπηθούν πολύ και να κρατήσουν στον χρόνο. Το μήνυμά της είναι απλό, η αιώνια μάχη του κακού με το καλό. Πάρα πολλοί από εσάς κατάφεραν και ήρθαν στην Ελλάδα να το δουν. Οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν. Είχα την ιδέα λοιπόν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε έτσι απλά να παρουσιάσουμε κάποια μέρη από τη σημαντική αυτή δουλειά, καλώντας δύο εκπληκτικούς καλλιτέχνες. Την Ευελίνα Παπούλια και τον Παναγιώτη Πετράκη. Την ιστορία λίγο πολύ την ξέρετε. Θέλω να τη θυμίσω. Ναι ή όχι. Λίγο πιο σιγά μόνο. Η ιστορία λοιπόν, όπως είπα, το μήνυμα μάλλον είναι η μάχη του καλού με το κακό. Πολύ απλά ξεκινάει η σκηνή στο Μεσαίωνα, σε μια τελετή σατανισμού που γίνεται. Η μάγισσα που πρωτοστατεί συλλαμβάνεται και μόφυρται την πάνω στην βασίλισσα μπροστά για να την καταδικάσει στην πυρά. Εκείνη όμως είναι ένα πολύ καλό πλάσμα και εκτός τούτου έχει πάρα πολλά αποθυμένα, πράγματα μέσα της κρυμμένα που λόγω αξιώματος δεν μπορεί να εκφράσει. Βλέπει λοιπόν σε αυτή τη μάγισσα κάτι που κάπου βαθιά έτσι εκεί το θαυμάζει, το ζηλεύει, την ελευθερία του μυαλού της, την ελευθερία των κινήσεών της, όχι όμως τις κακές πράξεις που κάνει. Γι' αυτό είναι σε δίλημα, έχει αμφιβολίες. Στο τέλος, γι' αυτό και πάει και τη συναντάει στα μπουντρούμια, κάτι που θα παρουσιάσουμε, μια συνάντηση, ρε. Και εκεί φαίνονται πολλά στους χαρακτήρες τους. Αυτό το κομμάτι είναι ένα νέο κομμάτι, όπως και ένα αργότερα που έγραψε ο Νίκος και τους στίχους και τη μουσική, σαν κάτι καινούριο στην νέα απόδοση των δαιμόνων. Μετά αποφασίζει να την καταδικάσει, αναγκάζεται μάλλον, και εκεί πάνω στην πυρά όπως είναι η μάγισσα, την καταργέται. Αυτή η κατάρα λοιπόν ταξιδεύει στον χρόνο και τη βρίσκουμε στα πρόσωπα τριών πλέον χαρακτήρων της Λόας, του Ντάνιελ και της Ροζάνας, όπου είναι ένα αστίασος και ο Ντάνιελ είναι ο σκηνοθέτης στη Νέα Υόρκη. Ζηλεύει η Λόα τη Ροζάνα για τη σχέση που έχει με τον Ντάνιελ, γιατί και εκείνη είχε πριν σχέση με τον Ντάνιελ, την οποία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ. Ο Ντάνιελ όμως αγαπάει τη Ροζάνα και μέσα από αυτή τη ζήλια, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει κακό στον Ντάνιελ και το καταφέρνει. Το φτάνει μέχρι τον δαιμονισμό, την πλήρη καταστροφή και τον οδηγεί στο τέλος στο θάνατο μαζί της, με τη Λόα. Και η Ροζάνα βέβαια, παρόλη την προσπάθεια, ό,τι και αν έχει κάνει για να τον σώσει, δεν τα καταφέρνει και θρυνεί στο τέλος πάνω από το πτώμα του. Ευχάριστα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, απολαύστε κάποια μέρη από τους δαίμονες. Νομίζω ότι όταν η μουσική είναι ωραία και η ιστορία είναι ωραία, δεν χρειάζονται ούτε κουστούμια, ούτε σκηνικά, ούτε σκηνοθεσίες, ούτε τεχνικοί εντυπωσιασμοί. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα είμαστε παρέα εδώ στη σκηνή με την Ευελίνα Παπούλια και τον Παναγιώτη Πετράκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαέστρο μου, ας δαιμονιστούμε. Thank you.
το βλέντι. Ανάγκη σ' έχω σαν το όπιο. Ήλια σ' εσύ και εγώ για δρόμιο. Πάρε με, πάρε με, πάρε με, πάρε με. Να υποφέρω με στις φλόγες έχω μάθει τη
τη ζωή μου να ζω και στις φλόγες προτιμώ να χαθώ. Τι κρύβει μέσα η ψυχή σου από εδώ, τις δυναμίες σου, ποιο είναι το κρυφό, το μυστικό. Στη λατρεία του Άχμαν την έκσταση βρήκα που ποθούνε κορμί και μυαλό. Εννοείς το κακό, την έκσταση, ό,τι κι αν είναι αυτό. Δεν φοβάσαι να μ' αγγίζεις, δε σε νοιάζει τι θα πω, με συμπόνια που αντικρίζεις. Ένα πλάσμα δελειρό που όλοι μισούν. Με φοβάσαι τι θα γίνει αν σκούνε στο κοινά. Να με φιλάς, να μ' αγκαλιάζεις, λες και είσαι η καλή μου αδελφή. Με φοβάσαι τι κακό μπορεί να πάθεις, να πιστέψουν κατά βάθος πως μια μάγισσα κακιά όπως εγώ είσαι κι εσύ. Δεν φοβάσαι να μου αγγίζεις, τρυφερά να μου μιλάς, να λυπάσαι να νοκρίζεις, σαν να θέλεις να μου πεις πως μ' αγαπάς. Να κάνεις τέτοιες σκέψεις, πες μου πως τολμάς. Είμαι η βασίλισσα σου, μη ξεχνάς. Όποιον θέλω αγγίζω, σ' όποιον θέλω μιλάω. Η ζωή σου είναι στα χέρια μου, μη το ξεχνάς. Η ζωή σου που ό,τι κι αν λες αγαπάς. Σαν της αγάπης στο Θεό πιστεύω εγώ, να σε βοηθήσω μόνο προσπαθώ. Λίγη αγάπη να σου δείξω, λίγη αγάπη να σου δώσω, την αγάπη που δεν είχες ποτέ στον κόσμο αυτό. Την αγάπη που δεν είχες ποτέ στον κόσμο αυτό. Yeah.
αισθάνομαι λιγάκι κουρασμένος. Πάω μ' αν θέλεις σπίτι μου, όπως περνά, να σε βοηθήσω να ηρεμήσεις. Μιλά, χίλιες φορές σου το έχω πει, πως πρέπει ήσυχο επιτέλους να μ' αφήσεις. Δεν μπορώ, Δανιέλ, ακόμα σ' αγαπώ. Λόα, όλα τελειώσαν μεταξύ μας, πόσες φορές ακόμα πρέπει να σ' το πω. Πόσες φορές ακόμα πρέπει να σ' το πω. Όλα τελειώσανε. Όλα τίποτα πια δεν με σταματά. Μα ποτέ δεν θα πείσω με μια άλλη να ζήσει. Τώρα τίποτα πια δεν με σταματά. Όλα για όλα πάντα παίξω κι όπου πάει. Το μίσος της ψυχής μου θα γνωρίσει αν είναι με να αγαπήσει. Θα πεθώ. Thank you.
πως μες στη γωνιά μοιάζει το χαμόγελο. Σαν να σ' αγαπώ. Μοιάζει με το πουθενά, φτάνει να με στο πλευρό σου. Για σένα ζω, χωρίς εσένα ο κόσμος όλος είναι. Προστάτεψέ με, τόλια πίστεψέ με. Κράτησέ με, εγώ είμαι εδώ. Κοίταψέ με, κοίταψέ με, προστάτεψέ με, τόλια πίστεψέ με. Κράτησέ με, κράτησέ με, εγώ είμαι εδώ. Κοίταψέ με, προστάτεψέ με, πίστεψέ με.
συγκλονίσουν ασταμάτητα. Ερετική τα χωρισμένη. Εκείνοι που με βασανίζουνε αλήθεια και κάτι μέσα μου πεθαίνει. Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Σουρκιά και μάγια θα έχουν κάνει. Δεν εξηγούν αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο φτάνει. Στοράζω για αυτή την ειδομή. Στο έλεος μου είσαστε κι αυτός κι εσύ. Η αγάπη που μου πήρες έχει γίνει κατάρα και τώρα πια είναι για όλους αργά. Είναι για όλους αργά. Στη θέση τη δική μου τώρα είσαι εσύ. Ρωσάνα, πες μου τι πονάει πιο πολύ. Να πεθαίνεις από αγάπη ή να ζεις από μίσος. Την απάντηση ψάξε όπως εγώ να την βρεις. Την απάντηση ψάξε να βρεις. Υποπτευόμουν ότι εσύ σου που τηλεφωνούσες. Πάντα μέσα μου το ένιωθα ότι εσύ μοναχά μ' απειλούσες. Όμως άλλο δεν μπορείς, λέω τώρα να κρυφτείς. Το σατανικό σου
σου σχέδιο εδώ τελειώνει. Τίποτα δεν σε γλιτώνει. Το ξέρα απ' την αρχή ότι ποτέ σου δεν θα μου το συγχωρούσες. Για να με εκδικηθείς τον διαβόλο και την ψυχή σου θα πουλούσες. Όμως άλλο δεν μπορείς, λόγω τώρα να κρυφτείς. Το σατανικό σου σχέδιο εδώ τελειώνει. Τίποτα δεν σε γλιτώνει. Σε πάλι μέσα στη νύχτα σιωπηλά και το κορμί μου όταν μ' αγγίζεις κι όταν για αγάπη μου μιλάς. Μείνε λίγο στα όνειρά μου μέχρι να έρθει το πρωί. Ίσο χτύπους στην καρδιά μου η ανάσα, η αγάπη, η ζωή. Κοίτα στα μάτια, πες μου πόσο μ' αγαπάς. Οπουδήποτε κι αν πας να αγαπάς, πλάι μου να σε. Οπουδήποτε κι αν πας.
πλάι μου να είσαι όπου θέλει ποτέ να μην πας. Πόσο μ' αγαπάς, πλάι μου να σε πάντα, οπουδήποτε κι αν πας να μ' αγαπάς. Πλάι μου να σε οπουδήποτε κι αν πας. Πλάι μου να σε οπουδήποτε. Κοίταξε με, χάιδεψε με, νιώσε με, αγάπησε με, Ντάνιελ μίλησε μου. Κράτησε με, αγκάλιασε με, κοίταξε με, χάιδεψε με, νιώσε με, αγάπησε με, μη μ' αφήνεις μόνη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Πλευρά σήμερα, σε λίγο, σε πολύ λίγο. Μια και είμαστε στον Καρβέλα, διάλεξα ένα τραγούδι του από την άλλη του μεριά, την pop, ας πούμε, που μου άρεσε πάντα. Μήπως θέλετε να φύγετε.